Η κυβέρνηση είναι παρούσα δίπλα στους Έλληνες αγρότες, έχοντας ως στόχο τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και της ελληνικής κοινωνίας, επεσήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς σε δηλώσεις του στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια περιοδίας του στην περιοχή στην οποία συνοδευόταν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα και τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό. Διαπίστωση του κυρίου Γεωργαντά είναι ότι στην περιοχή της Καρδίτσας, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, υπάρχει οργασμός έργων, καθώς γίνεται πλήρης αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εθνικών και ενωσιακών πόρων και εργαλείων χρηματοδότησης. Σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας από την Περιφέρεια μόνο, εκτελούνται 607 έργα προϋπολογισμού 662 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επεσήμανε ότι στον ομό γίνονται από το Υπουργείο δύο εμβληματικά έργα. Το πρώτο αφορά το αρδευτικό του ΤΟΕΒ του Αυροπού προϋπολογισμού 285 εκατομμυρίων ευρώ. Το αρδευτικό Υπερίων Ορφανών είναι το δεύτερο έργο προϋπολογισμού 224 εκατομμυρίων ευρώ. Και τα δύο έργα είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΙΔΟΡ 2.0, το οποίο, όπως τόνισε, περιλαμβάνει έργα που αλλάζουν το χάρτη στον πρωτογενή τομέα. Ο κύριος Γεωργαντάς υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση, με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στάθηκε δίπλα στους αγρότες και επαγγελματίες της περιοχής, ψηφίζοντας ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που είχε προκαλέσει ο Ιαννός. Αναφερόμενος στα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστου παραγωγής που προκαλεί ενεργειακή κρίση, ο κύριος Γεωργαντάς τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει από εθνικούς πόρους άνω των 220 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άμεσα θα διαθέσει περί τα 110 εκατομμύρια επιπλέον από ενωσιακούς πόρους για τη στήριξη των αγροτών. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε θεσμικές παρεμβάσεις, υπενθυμίζοντας ότι οι αγρότες που μετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα, σε ομάδες παραγωγών και στη συμβολαιακή γεωργία, πλέον φορολογούνται μόνο κατά 50% στο εισόδημά τους. Ο κύριος Γεωργαντάς επισκέφθηκε το Δημαρχείο Καρδίτσας και είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Τσιάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Μούσιο, το Ινωπείο Καραμήτρου και συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναρίο Φαρσάλων, κύριο Τιμόθεο, ο οποίος τον συνόδευσε στο υποπεράτωση έργο του κτηρίου, στο οποίο θα στεγάζονται οι προνοιακές υπηρεσίες Μητροπόλεως. Ο κύριος Γεωργαντάς επισκέφθηκε επίσης το έργο του περιμετρικού δακτυλίου της Καρδίτσας. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, η Καρδίτσας θα είναι η πρώτη πόλη της Ελλάδας, η οποία αποκτά ολοκληρωμένο περιφερειακό δακτύλιο με ηχοπετάσματα. Ο κύριος Γεωργαντάς προείδρευσε σε κοινή σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων του Εμπορικού Βιομηχανικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου Καρδίτσας και του ΤΟΕΒ Ταυροπού. Στη σύσκεψη μετήχαν επίσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Δήμας, οι βουλευτές του νομού Ασημίνας Κόνδρα και Γιώργος Κοτσός και εκπρόσωποι αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων της περιοχής. Έχουμε λοιπόν μεγαλύτερο πρόγραμμα για νέους αγρότες που έγινε ποτέ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα για βιολογικά που έγινε ποτέ, τη μεγαλύτερη ενίσχυση από τον ΕΛΚΑΠ που έγινε ποτέ και το μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων που έχει ανακοινωθεί και θα υλοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Και έχετε την τύχη να ξεκινάει από εσάς. Δύο έργα έχουν σχέση με την Καρδίτσα, το βασικό είναι του Ταυροπού, αλλά είναι και το έργο στα Ορφανά που επηρεάζει και εσάς, θετικά βεβαίως λέω επηρεάζει. Η επιλογή του Ταυροπού για να είναι το πιλωτικό έργο που θα γίνει μέσω του ΤΟΕΒ, μέσα από μια νέα διαδικασία, δεν είναι τυχαία. Οι λόγοι είναι δύο. Ο βασικός είναι ότι οι μεγάλες ανάγκες περιοχές, η οποία πραγματικά στον πρωτογενή τομέα έχει αναπτύξει μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα και πρέπει αυτή να ενισχυθεί. Αλλά το άλλο σημαντικό, ένα ΤΟΕΒ που μπορεί να το υπηρετήσει. Ένα ΤΟΕΒ υπόδειγμα, οφείλω να το πω, γιατί είναι τελικά οι ίδιοι αγρότες που με την παρουσία τους, με τις ενέργειές τους, με τις σκέψεις τους, με τις μελέτες τους, με τις προτάσεις τους, βοηθάνε και εμάς για να πάμε παρακάτω. Οπότε νομίζω ότι το συγκεκριμένο έργο, το εμβληματικό έργο για εμάς ως Υπουργείο, το πρώτο έργο ουσιαστικά στο ΙΔΟΡ 2.0, το οποίο θα ξεκινήσει από εδώ, θα δώσει μια νέα διάσταση στη διαχείριση των πόρων του ύδατος, τόσο πολύ αναγκαίο για την καλλιέργεια του επόμενου διάστημα. Υπάρχει το πρόβλημα του κόστους παραγωγής. Πολύ έντονο αυτόν τον καιρό. Πρέπει να γίνουν και εκεί παρεμβάσεις. Να σας πω όμως, επειδή ο χρόνος εδώ είναι συγκεκριμένος, μία πολύ σημαντική, την οποία η κυβέρνηση την κατευθύνει και την ενισχύει. Παντού στον κόσμο, οι αγρότες είδανε καλύτερο αποτέλεσμα στη δουλειά τους και καλύτερη προστιθέμενη αξία
στο προϊόν που παρήγαγα όταν ήταν σε συνεργατικά σχήματα. Και δεν εννοώ μόνο τους συνεταιρισμούς. Εννοώ βεβαίως και αυτούς. Εννοώ και τις απλές ομάδες παραγωγών. Μερικές φορές και τη συμβολιακή γεωργία. Εμείς φέραμε ως κυβέρνηση πριν από 1,5 μήνα μια ρύθμιση που τα φυσικά πρόσωπα που είναι σε ομάδες παραγωγών, που είναι σε συνεταιρισμούς, που είναι σε συμβολιακή γεωργία θα φορολογούνται στο 50% του εισοδήματο. Και είναι τρόπο πολύ σημαντικό για να μας βοηθήσει. Όσοι είναι σε συνεργατικά σχήματα μπορούν να έχουν καλύτερες τιμές στις πρώτες ύλες που θέλουν. Καλύτερες τιμές στο προϊόν που πουλάνε. Μεγαλύτερη οικονομία κλίμα από στην καλλιέργεια. Στο εξωτερικό θα πω μόνο ένα νούμερο. Στο εξωτερικό διακινούνται μέσω συνεργατικών σχημάτων το 65% της αγροτικής παραγωγής και στην Ελλάδα το 18%.